Σημαντικές εργασίες ανακαίνησης του εγκληματικού μνημείου του Ρεθύμνου συντελέστηκαν χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Νίκου Δασκαλαντονάκη, που με αυτήν και πολλές ακόμα δράσεις στον πολιτισμό έχουν ως στόχο να επιστρέψουν την αγάπη τους προς το γενέθλιο τόπο της οικογένειας, αλλά και να καταστήσουν το Ρέθυμνο διεθνή τουριστικό προορισμό αξιώσεων. Μια πρώτη επαφή με το ανακαινισμένο οδείο, τον Νερατζέ Τζαμί, είχαν δημοσιογράφοι από όλη την Ελλάδα, ενώ σύντομα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό. Λόγω έλλειψης αρκετών χρημάτων. Με τη βοήθεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας γίνεται μερική αποκατάσταση από το 1984 μέχρι το 1991. Από τότε όμως το μνημείο αυτό έχει υποστεί τεράστιες φτωρές και το 2017 η αρχαιολογική υπηρεσία μας συστήνει άμεση συντήρηση και αποκατάσταση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Τους παρευρισκομένους καθήλωσε ο διακεκριμένος αρχαιολόγος Νίκος Σταμπολίδης, που παρουσίασε τα νέα του ευρήματα στην Ελεύθερνα, δύο παλαιοχριστιανικές βασιλικές με θαυμάσια ψηφιδωτά δάπεδα, αλλά και επιγραφές που καταδεικνύουν τον υψηλό πολιτισμό της εποχής. Εάν κάποιος ζητούσε καταφύγιο στην Ελεύθερνα, του παραχωρούνταν καλλιεργήσιμη γη για 3 χρόνια, και αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν προσέφερε εσόδια στην κοινωνία, τότε εκδιωκόταν. Δεν είναι τίποτε άλλο από την ομηρική εποχή και τα ομηρικά έπι, τι συμβαίνει στα αρχαϊκά, στα κλασικά, στα ελληνιστικά, στα ρωμαϊκά, στα παλαιοχριστιανικά και στα βυζαντινά χρόνια και ποιος είναι αυτός ο τόπος που μπορεί να δείξει μέσα σε μισή μέρα σε έναν επισκέπτη, δεν λέω τουρίστα, σε έναν επισκέπτη ακριβώς αυτή τη συνέχεια της ιστορίας του νησιού. Τις εργασίες στο οδείο των Νερατζέ Τζαμί ανέλαβε ο πολιτικός μηχανικός Λεωνίδας Χατζηδάκης. Αντικαταστάθηκαν οι παλαιές τσιμεντοκονίες με νέες οπλισμένες με ρητίνη και με έγχρωμο επίχρησμα. Τοποθετήθηκαν χαλκοσωλήνες υδροροών ομβρίων υδάτων, ενώ ριζικά αναβαθμίστηκε το εσωτερικό του μνημείου. Και εμείς από το Ίδρυμα Νίκος Δασκαλαντονάκης και από την Κρεκοτέλ, ουσιαστικά είμαστε αυτοί που βοηθήσαμε έτσι ώστε η επιθυμία του κύριου Νίκου Δασκαλαντονάκη, του πρόεδρου και διευθυντή της Κρεκοτέλ, να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα, ώστε αυτό το κτίριο, όπως και άλλες ενέργειες που κάνει με πολιτισμού, να μπορέσει να λειτουργεί σωστά, να μπορέσει να αποδοθεί στους ανθρώπους του με τον τρόπο που αρμόζει σε μια σύγχρονη πόλη όπως το Ρέθυμνο.